Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θάρρος ή αλήθεια, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Θυμίζουμε για όσους δεν το ξέρετε πλέον, είστε πάρα πολύ ελάχιστοι, να μην επαναλαμβάνουμε. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, στις 11 η ώρα το βράδυ παίζουμε πάντα από το Euro Channel. Τώρα στο πρώτο μέρος έχω ένα φιλαράκι τώρα που δίνει το γουστάρο, γιο, μεν και όλα αυτά. Είναι ο φίλος μου ο Μελοποιός, είναι ράπερ, το συνάντησα στο Sweet Live, είναι εκεί πολύ καιρό. Αλλά θα μας πει γενικότερα για τη ζωή του, για το ραπάρισμά του, για την καριέρα του, για την πορεία του, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μελοποιός είναι σήμερα στο Θάρρος η Αλήθεια και φιλαράκι μου, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκα. Είσαι καλά, είσαι ταλαιπωρημένος, είσαι κουρασμένος, σε πήραμε από το σπίτι κατευθείαν έλα εδώ, ε. Για την πάρτι σου όλα. Για την πάρτι μου όλα γίνονται. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τι κάνεις, πες μου τα νέα σου. Πώς περνάς το τελευταίο καιρό και μετά θα πάμε να κάνουμε ένα flashback. Ναι. Όλα καλά, μια χαρά. Μουσική. Όλη μέρα ακούς μουσική, εσύ. Εννοείται. Αυτό σχεδιάζει εκεί πράγματα, τένα τα άλλο, όλα. Γράφουμε συνέχεια στο δύο. Εκεί στο Sweet Live τώρα είστε εκεί. Εκεί είμαστε υπέροχα, υπέροχα. Περνάς καλά. Είμαστε καιρό εκεί, είμαστε μια οικογένεια. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ εκεί σε γνώρισα, να το πω και στον κόσμο. Σε όλα τα παιδιά εκεί και στον επιχειρηματία και στα παιδιά και στον φίλο μου τον Αγγελάκη, τον Γιώργο και στο Τίμι. Όλοι είστε μια ομάδα εκεί φοβερή. Έτσι κι αλλιώς. Για να μάθω πράγματα, ρε Μελοποιός. Τι Μελοποιός, τι όνομα είναι αυτό, πού το βρήκες? Δεν παράγω μέλι. Δεν παράγεις μέλι. Στίχους. Όλοι αυτό μου λένε. Α, είσαι... Είσαι εσύ, τραλά, δικός μας είσαι. Έτσι. Δεν μου λες τώρα, για να μάθουμε τα πράγματα από την αρχή. Η καταγωγή σου πού είναι? Η καταγωγή μου είναι από Βασιλικά Γιαντώνια, μόνο πήγαδο. Α, πού, η μια πλευρά, η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά είναι από Καβάλα. Α, Καβάλα βγάζει και όλο φίρμες, ε. Ναι, έτσι. Τι, είναι. Βανδύ, Κουρκούλης. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν τα ήξερες, καλά, ρε. Δεν έμεινες ποτέ Καβάλα. Πολύ συχνά πάω στα χωριά μου. Πολύ συχνά, πολύ σπάνια βασικά. Πολύ σπάνια. Ναι. Γιατί? Ναι. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ναι. Να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα, είμαι στο στούντιο, να ράζω στο στούντιο. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις και home studio στο σπίτι και είσαι όλη μέρα εκεί. Ναι. Γράφεις μουσική και στίχους? Μόνο στίχους. Μόνο στίχους. Μόνο στίχους, ναι. Περίμενα το αντίθετο να ακούσω. Ναι, ναι, δεν το έχω με τη μουσική. Θέλει λίγο υπομονή και δεν την έχω. Δεν έχω και... Και εσύ, ρε φίλε, πώς ανακάλυψες ότι πρέπει να γίνεις ράπερ και δεν έγινες κρεοπόλης, παράδειγμα? Δεν το ανακάλυψα. Εγώ παλιά, όταν πρώτο ξεκίνησα. Πόσα χρόνια είσαι στο κουρμπέτι? 15 χρόνια είμαι περίπου. Πλάκα, εγώ ήθελα σε πω ότι είσαι πιτσιρικά, σε βλέπω. Απ' την κούνια τραγουδούσες, ρε. Τα 15 μου. Από τα 15 τραγουδάς. Δηλαδή είσαι 30 χρονών. Ναι, εκεί. Είμαι στη φάση, στο hip hop, είμαι 15 χρόνια. Είσαι μια χαρά. Και πώς εσύ ασχολήθηκες τώρα με το τραγούδι, με το hip hop γενικότερα και όλα αυτά? Τα πρώτα μου άκουσα, μετά ήταν Eminem. Α, είσαι ο φαν του Eminem και όλα αυτά. Μετά άκουσα κάτι ελληνικό και λέω, όπα, γίνεται και στα ελληνικά αυτό το πράγμα. Και μπήκα. Μπήκες. 15 χρόνια όμως είναι αρκετά, φίλε. Είναι αρκετά. Δεν είναι λίγο. Ναι, είναι. Πάντα Θεσσαλονίκη σου να, ή έτρεχες γενικά επαρχία, κατέβηκες Αθήνα, τι έκανες? Έχω κατεβεί και Αθήνα πέρσι. Και ξαναήρθες γιατί δεν σ' άρεσε? Εντάξει. Ζούγκλα. Καλά ήταν. Ήταν ωραία ζούγκλα, μ' άρεσε. Καλή ζούγκλα. Ναι, ήμουν εκεί. Πώς πάει γενικότερα τώρα, εσύ σου τώρα άκουγες φυσικά όλο το Family, το Βουριώτη. Ναι, όλους. Όλους αυτούς. Mm-hmm. Αυτού που ήθελες να είσαι στο Family και εσύ ομάδα μαζί τους. Πώς προέκυψε η συνεργασία? Τότε δεν. Εντάξει, τότε ήταν άλλες εποχές. Γιατί υπάρχει στο hip hop το εμπορικό και το underground. Τότε άλλα μυαλά. Εντάξει, όλα καλά. Ήτανε... Εσύ είσαι του underground, δηλαδή hip hop? Όχι, εγώ δεν έχω ταμπέλα στη μουσική μου. Δεν έχω ούτε το εμπορικό ούτε το underground. Είμαι ο εαυτός μου, δεν έχω ταμπέλες. Γενικότερα έχεις γράψει και τραγούδια εσύ τώρα. Έχεις κυκλοφορήσει τραγούδι δικό σου? Ναι, υπάρχουν πολλά στο YouTube. Έχω κάνει και remix. Όπως κάνει την Τζέι, απλά εγώ βάζω και τα λόγια μου μέσα. Ποιο έχεις κάνει, παράδειγμα, έτσι? Έχω κάνει, ας πούμε, τώρα που γίνεται, ας πούμε, μεγάλη επιτυχία με το Μάκη Δημάκη, το «Εγώ δεν μπορώ». Και το έχεις κάνει ραπάρισμα? Ναι, ναι. Έχω. Έλα, ρε, μέσα, τι ραπάρισμα έχεις κάνει στο «Εγώ δεν μπορώ»? Όλα γίνονται, άμα θέλεις, όλα γίνονται. Στο μπορώ να έχω μια γεύση στο... Στο «Εγώ δεν μπορώ». Στο «Εγώ δεν μπορώ», τι λες, δηλαδή, στο Sweet Live όταν παίζεις το «Εγώ δεν μπορώ»? Ναι, λοιπόν.
Λέει. Να πάρε μας. Δεν μπορώ να σκεφτόμαι πως είσαι αλλού. Άκου την καρδιά πως χτυπά ενός τρελού. Ακού τη μελωδία της ψυχής μου να μαθαίνεις. Άκου πως πονάω, πως μεθάω να πεθαίνεις. Άλλο ένα βράδυ με βρίσκει πάλι πίνω. Μπήκε στην καρδιά μου, πλέον δεν σε αφήνω. Φόγει ρε φίλε. Μπράβο. Μελοποιός, το έχει. Το έχει, είσαι ωραίος. Εγώ σε είδα και στο Sweet Live. Sweet Live περνάμε τέλεια. Είναι καλή φάση, πάντως μ' αρέσεις. Και γι' αυτό είπαμε πρέπει να δεις και εδώ στην εκπομπή να σε γνωρίσουμε, να σε γνωρίσει και ο κόσμος. Γενικότερα, αδερφέ, Θεσσαλονίκη σου και σε πολλά μαγαζιά έκανες event. Τι κάνεις. Αραιά και που δεν έκανα πολλές εμφανίσεις. Εντάξει. Δεν το κυνηγάς τόσο πολύ, μπορώ να πω. Εντάξει, παίζουν και άλλα πράγματα. Ειδικά η Θεσσαλονίκη είναι πολύ απαιτητική. Οι επιχειρηματίες, ναι, ο κόσμος γενικά, ναι, λες. Επιχειρηματίες, ο κόσμος μια χαρά. Ο κόσμος είναι μια χαρά. Βλέπω ανταπόκριση πάρα πολύ. Οι επιχειρηματίες, τι εννοείς είναι απαιτητικοί. Θέλουν άλλα πράγματα. Τι δηλαδή, εννοείς. Π.χ. θέλουν μόνο φίρμες. Μόνο φίρμες. Ναι, μόνο φίρμες. Επιγεννήθηκαν όλοι με φίρμες. Δεν πειράζει, καλό είναι. Τραγουδάς και μετά γίνεσαι φίρμα με τον καιρό. Όσοι πιστεύουν σε κάτι, το κρατάνε. Όπως και στο Sweet, ο επιχειρηματίας με πιστεύτηκε, με πίστεψε και με κράτησε μέσα. Μπράβο και πολύ καλά σε έκανε ο κύριος Πιμενίδης. Γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, στους άλλους χώρους έπαιξες. Πολύ παλιότερα, αλλά έκανα πάρα πολλά live, δηλαδή σε καφετέρειες περισσότερο. Έχω και στα Λαδάδικα ήμουνα, στο Μπρίκι, με τη Μαρία Νικόλ. Α, η Μαρία η Νικόλ, η φίλη μας, είπες τώρα πως με το θέμα, ε. Έχει ξεφύγει. Είπες τι κάνεις το όλα. Και εντάξει, οι καφετέρειες παλιότερα. Αλλά μετά ξαναδέωσα, πήγα και Αθήνα, πήγα και στη Μυτιλίνη. Στην Αθήνα πώς τα είδες τα πράγματα. Στην Αθήνα είναι ωραία τα πράγματα. Γνώρισα πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, μουσικούς και τραγουδιστές. Ήμουνα με τον Γιάννη Κόλια, Μίνα Στέρη, Μάιρα Ψιλοπούλου. Ήτανε τέλεια. Ήταν καλά. Ήταν τέλεια. Αλλά εντάξει, υπήρχαν άλλα θέματα. Τι χρειάζεται εκεί, τι χρειάζεται. Εκεί χρειάζεται να έχεις κόσμο. Αν δεν έχεις κόσμο στην Αθήνα, δύσκολα σε παίρνει κάποιο μαγαζί. Απλά εγώ είμαι το αλατοπίπερο στο σχήμα. Μπράβο. Όπως είμαι και στο Sweet. Και κερδίζουμε κόσμο. Κερδίζουμε. Αυτό είναι καλό. Γενικά να πούμε ότι και η hip hop σκηνή, η μουσική, μάλλον τώρα όλα αυτά, το τελευταίο καιρό πέρασε και κρίση. Δεν παίζει τόσο πολύ στα ραδιόφωνα. Είχε φύγει λίγο από τη μόδα, ενώ ήταν μόδα μέχρι πριν πόσα χρόνια. Θα ξαναγίνει μόδα. Θα ξαναγίνει σίγουρα αυτό. Δεν πεθαίνει ποτέ το hip hop έτσι κι αλλιώ. Και γι' αυτό γενικότερα είχαν εξαφανιστεί όλοι του είδους σου, να το πούμε και στον κόσμο. Ναι. Απλά τάξει τώρα ο κάθε λαϊκός τραγουδιστής θέλει και ένα ράπερ δίπλα του. Μπράβο. Πολλοί όμως κατηγορούν τους ράπερ που παντρεύεται το ελληνικό, το ραπάρισμα με το λαϊκό και όλο αυτό. Σου λέει όταν είσαι ράπερ, φίλοι, είσαι ράπερ. Τι σχέση έχει το δηλαδή να κάνεις τώρα ραπάρισμα π.χ. με Κωστόπουλο, με Δημάκη που κάνουν πολύ από το. Ή νοκάου το κάνουν, ή Μάστερ Τέμπο το κάνουν. Το κάνουν και όσοι το κάνουν, το κάνουν καλά. Απλά εντάξει, τώρα οι εποχές αλλάζουν και πρέπει λίγο να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα. Ναι, αλλά αυτοί που είναι που αγαπά το hip hop, σου λέει ρε φίλε, γιατί μας το χαλάς. Εμείς θέλουμε hip hop να ακούσουμε. Τι σχέση έχεις τώρα. Και αυτό το ξεκίνησε και τα παιδιά και η Μάστερ Τέμπο παλιά και η νοκάου. Και τώρα σου λέει. Γιατί τα μπερδεύετε τα πράγματα. Καθαρόιμη hip-hop σκηνή. Τι σχέση έχει τώρα με το λαϊκό. Μουσική. Αυτή, η μουσική ενώνει τα πάντα. Έτσι. Με τη μουσική ενώνει τα πάντα. Δεν έχει ταμπέλα. Δεν έχει ταμπέλα. Όχι. Βέβαια. Τι θέλει ρε φίλετε και τώρα επειδή την ψάχνεις και σε χρόνια στο κουρμπέτι. Τι έψαξες, το κυνήγησες το θέμα. Βίλωσες καμία συμμετοχή σε κανένα παιχνίδι. X-Factor πέρασαν, Voice παίξανε. Αυτά δεν. Είχα δηλώσει συμμετοχή παλιότερα στο X Factor. Ναι. Ράπαρα εκεί πάλι. Αλλά εκεί δεν θέλω να ράπερ. Θέλω να λέγω τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Και επειδή είδα ότι δεν θα έχω πολύ ψωμί εκεί μέσα, την έκανα πλαγίως. Γενικότερα το σύστημα για να επιβιώσει ένα καλλιτέχνη και να σηκωθεί ψηλά τι χρειάζεται, ρε φίλε. Έχει την εμπειρία. Εγώ είμαι σε άλλη φάση, αλλά θέλει ολόκληρο το πακέτο. Δηλαδή δεν είναι μόνο να είσαι όμορφο. Αλλά να έχει και φωνή και. Θέλει φωνή, θέλει δημόσιες σχέσεις, θέλει τύχη, θέλει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δημόσιες σχέσεις. Άμα δεν έχει. Πώς αποκτούνται αυτές οι δημόσιες σχέσεις όμως και διατηρούνται. Με τη συμπάθεια. Άμα σε συμπαθεί ο άλλος, θα σε. Καθαρά αυτό είναι. Ναι. Αν σε συμπαθήσει, πας μπροστά.
Αν δεν συμπαθήσει, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι πάει. Εντάξει, είναι και αυτό. Είναι ένα θέμα. Πολλά, εντάξει, τα μισά δεν τα ξέρω κιόλα. Γιατί... Εσύ τα κυνήγεις σωστά τα πράγματα, βλέπεις. Μετανιώνεις για κάτι που δεν έκανες. Γυρνάμε το χρόνο πίσω. Ναι. Τι αλλάζεις. Τι αλλάζω. Το μυαλό. Τότε δηλαδή δεν είχες τόσο πολύ εμπειρία. Τότε ήμουνα, είχα πάλι παροπίδες και έλεγα hip hop, μόνο hip hop, ούτε με λαϊκούς τραγουδιστές, ούτε μπουζούκια, ούτε τίποτα. Και απλά καθόμουν σπίτι. Και τώρα που δεν έχουμε αυτό το μυαλό, δουλεύουμε. Μπράβο, είναι αυτό. Είναι γιατί κάποιοι τώρα, ας πούμε, με σχολιάζουν αρνητικά, λένε τώρα ράπερ, μελοποιώ στα μπουζούκια. Τουλάχιστον εγώ δεν κάθομαι. Δουλεύω. Δουλεύεις γιατί πρέπει να και επιβιώσουμε, ρε φίλε, κάτσε. Άλλη δουλειά δεν έχεις μελοποιία. Κάνεις άλλη δουλειά πέρα από αυτό. Έκανα πριν εσύ, έκανα την ημέρα. Μπράβο, αυτό που λέμε, τη μέρα νοικοκύρης, το βράδυ αμαρτωλός. Γιατί εμείς δεν κάνουμε, όλοι κάνουμε και δεύτερα και τρίτα πράγματα, έτσι όπως μας φέρανε. Ασχολούμαι ό,τι μου δίνει λεφτά. Σωστό γι' αυτό. Δεν ασχολούμαι με ομάδες. Γιατί και μόνο δίνεις λεφτά και σου βγαίνει η ψυχή. Έτσι. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που λες. Να βγάλεις και τίποτα τώρα για την επικαιρότητα, για τους πολιτικούς κανένα ραπάρισμα. Το έχουν κάνει άλλοι και εντάξει. Μην το κάνουμε όλοι. Εντάξει, δεν έχει σημασία κι αυτό. Απ' την άλλη, αν μας έρθει μια έμπνευση, ρε φίλε, και είναι καλό για να τα χώσει καλά τώρα στους πολιτικούς και σε όλα αυτά, είναι καλή βάση. Έχει φύγει αυτή η μόδα. Την έχει κανένας. Για πες τώρα, επειδή είχαμε και στείλαμε και κομμάτι στο Eurovision με ραπάρισμα με ποντιακή φάση, εκεί πώς τους είπες τους συνάδελφους, δεν σ' άρεσε το τραγούδι. Το τραγούδι. Πρώτη φορά η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, αποκλείστηκε στο Eurovision. Δηλαδή, το ζήσαμε και αυτό. Το τραγούδι ήταν, για μένα ήταν πάρα πολύ φανταστικό, γιατί εκτός από hip hop, είχε και ποντιακό. Ναι, άλλος όμως δεν άρεσε αυτό το πάντρεμα τόσο πολύ. Άλλος ήθελε λίγο πιο εθνική και όχι τόσο ραπάρισμα ή πιο πολύ ποντιακή, πιο ποντιακό στοιχείο. Κοίταξε, τόσα χρόνια Eurovision έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά έγινε και αποκλειστήκαμε. Εντάξει. Γούστα είναι. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνεται κάτι διαφορετικό, εννοείται. Γούστα αλλά... είναι αυτό. Και την άλλη φορά στείλαμε, νομίζω, τον Νίκολα. Νικόλας, με ναι. Τον Στερο Μάικ. Και πάλι, να, δεν είχαμε αποκλειστεί ποτέ. Ναι. Πρώτη φορά η Ελλάδα στην καριέρα της δεν πήγε τελικό. Εντάξει. Ήταν για πρώτη φορά. Αλλά εσύ τώρα, επειδή είσαι και άνθρωπος του hip hop. Δεν είχαμε και το καλύτερο budget για να πάμε και καλύτερα. Εντάξει, είναι και αυτό παίζει ένα ρόλο. Ναι, σημαντικό, έτσι είναι. Αλλά εσύ, σαν άνθρωπος τώρα της hip hop σκηνής, άρεσε δηλαδή τα παιδιά. Ναι, μ' άρεσαν, αλλά δεν θα πήγαινα εγώ ποτέ. Εσύ δεν θα πήγαινες. Εντάξει, τώρα είναι. Όχι, δεν. Γιατί όχι. Πιστεύω ότι άμα πας εκεί μέρα μετά καταστρέφεσαι, νομίζω. Γιατί καταστρέφεσαι. Άμα τώρα εντάξει, εγώ δεν είμαι και κάποιος. Πώς κάτσε. Θα πάει αυτός, θα γυροβίζουν και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο. Άμα πάμε εκεί και σχόλια, χτυπήματα από εδώ, από εκεί, κάποιος θα σε χαμηλώσουν. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Με συνεργασίες θα ήθελες να κάνεις με κάποιους. Έχεις κάνει συνεργασίες με άλλα ονόματα έτσι, της hip hop σκηνής. Θα ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή το πράγμα βλέπει ο Βουρλιώτης, ήταν going through. Ναι, όχι, δεν λέω όχι το, ποτέ. Το family. Δεν λέω όχι ποτέ. Αν υπάρχει όμορφη συνεργασία. Γιατί έχουν ακούσει στα αυτιά μου πολλά τρελά πράγματα. Τι, κάτσε ρε φίλε, είμαστε κατά στον πυροτέχνη μου και το πες μας κάτι και να μάθουμε τι γίνεται. Θα συνεργαζόμουν πιο πολύ με κάποιον λαϊκό τραγουδιστή. Α, εκεί δεν το αλλάζει το τέμπο. Όχι, μ' αρέσουν πολύ λαϊκοί τραγουδιστές. Ακούω λαϊκά και θα ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω κάνει συνεργασίες, διασκευές βασικά, remix, δεν έκανα συνεργασία ακόμα. Βασικά, έχω κάνει μία, ναι, με τον Χρήστο Ανδρουλάκη, τα πήρε στην καρδιά μου. Αυτό το έκανε να πάρει με αυτό. Ναι, είχαμε πάει στο στούντιο μαζί, το άρεσα. Πήγα... Στο το κομμάτι μου. Γεια σου, Ανδρουλάκη, πήρε στην καρδιά μου το μυαλό έτσι, μου. Είναι φοβερός. Ο άνθρωπος είναι. Εκτός από πολύ ωραίος τραγουδιστής, καλός τραγουδιστής, είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Μην με λες, με τον Χρήστο γνωριζόμαστε 17-18 χρόνια. Δεν υπάρχει. Αδέρφια. Και ο παραγωγός του τσόκου. Τι είναι αυτό που μου είπες τώρα, γιατί δεν σε βγάζω είδηση, ρε Μελοπιέ. Τι έχεις ακούσει, γιατί έχει γίνει εκεί τώρα με τους συναδέρφους hip hop μάγκες. Κοίταξε. Τι ακούγεται δηλαδή, τι άκουσες και σε τρόμαξε και κάνεις πίσω. Υπάρχουν. Κλίκες, υπάρχουν. Τι είπε. Όχι, είναι. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Δηλαδή, οι συνεργασίες που έχει κάνει ο Τους. Ο Τους, σαν ράπερ, για μένα τα σπάει. Πολλοί τον βρίζουν. Εμένα μου αρέσει. Και ο Στάν είναι ωραίος ράπερ και το λαϊκεύει τώρα. Ο Στάν είναι ράπερ. Ναι, εντάξει. Ο Στάν είναι τραγουδάρα, pop. Αλλά, ναι, δηλαδή τώρα... Είχε και στοιχεία ράπ στην αρχή. Ναι, ο Νίβου.
Είχε ο Σταν στην αρχή τέτοιο, μετά έγινε λίγο πιο pop. Τώρα και τσίπησε και μια πινελιά λίγο προς ελοφρολαϊκό. Εκεί είναι ο Σταν, δεν είναι. Ραπ μπορεί να κάνουν όλοι οι τραγουδιστές. Αλλά όχι το κανονικό ραπ. Γιατί να μην γίνεις δηλαδή και εσύ τώρα ο Σταν, να μην είσαι ο... αυτή του κατευθείαν. Γιατί αφού... εγώ είμαι μελοποιός. Ναι ρε παιδί μου, καθένας έχει την ταυτότητά του. Εννοείται, δεν μπορώ να το αλλάξω. Βάζω λαϊκό, προσαρμόζομαι εκεί πέρα στη μουσική και έτσι πάει. Πρέπει να εμπνευστείς να βγάλεις. Ποιο τραγούδι έχεις γράψει εσύ από τα δικά σου, ποιο είναι έτσι. Από τα δικά μου, ένα που αρέσει σε αρκετό κόσμο είναι το Γεια Φαντάσου. Μπορώ να ακούσω το Γεια Φαντάσου ρεφρέν. Ναι. Το ακούσουμε και στο YouTube, το έχουμε και σαν μουσικό χαλί το Γεια Φαντάσου. Παίζει κυρίες και κύριοι, ναι, κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας. Mm-hmm. Πώς πάει ο στίχος του Γεια Φαντάσου? Σε ρεφρέν λέει Γεια Φαντάσου, να σε είχα εδώ λίγο πριν φύγεις, να μου πεις αγαπώ. Α, είσαι και... το πάμε και λίγο, ποπίζουμε, μπας και... Μπας και γίνει τίποτα, Έτσι πρέπει. Βγάλε και ένα λαϊκό εκεί, ρε, να πάρεις, να γίνει καλό. Άμα τραγουδήσω λαϊκά, θα φύγει το YouTube. Σοβαρά, δεν το έχω καθόλου, όχι. Είχαμε κάνει τις πάλες πρόβα. Ναι. Έλειπε ο Νίκος Βαλαβάνης, που είναι και εκείνος στο σουίτ και μας έχουν πει δίδυμο φωτιά. Είχε φύγει και ήμουν μόνος μου. Και πήγα να τραγουδήσω τα ρεφρέν του, που είναι στα κομμάτια που θα πω. Μπράβο. Και με κοιτούσε ο μαέστρος έτσι, με λέει, εσύ θα τραγουδήσεις? Λέω, όχι, δεν έχουμε τραγουδήσει. Ευτυχώς, εντάξει, ναι. Δεν το έχω καθόλου, δεν το έχω καθόλου με το λαϊκό. Δεν μπορώ να κλέψω κανένα δουλειά. Όχι. Αλλά ραπ, εκεί βαράμε. Τώρα το κυνηγάς πιο σωστά, πιο εντατικά. Τώρα το κυνηγάμε, γιατί βλέπω υπάρχει φως, αφού υπάρχει και ένας άνθρωπος, Ποιμενίδης, που με εμπιστεύτηκε. Και πηγαίνει πολύ καλά. Θέλω να πω και ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ στην Αλεξία Ιδονίδου, που με πρότεινε στο μαγαζί και έχω δέσει. Μπράβο. Άρα εκεί έχουμε θεμέλιο στο σουίτ. Δεν φεύγεις. Έτσι πάει. Και λογικά θα είμαστε και στο καλοκαίρι. Που ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται και το βέβαια. Όλα καλά θα πάμε. Άρα καλοκαίρι μια χαρά είμαστε. Ναι, θα είμαι και στην Ποτίδια για πρωινή δουλειά. Τι έχεις κάνει, ρε φίλε? Μαζεύεις πρίγκα. Τα κοριτσάκια τι κάνουν τώρα με εσάς τους ράπερ? Τι γίνεται εκεί? Τα κοριτσάκια κάνουν καλά με τους άλλους ράπερ. Εσύ τι? Εγώ δεν έχω. Παντρεμένος είσαι? Όχι, τίποτα, ελεύθερος είμαι. Τότε τι? Nice. Δεν έχουμε εκεί το fan club? Fan club δεν έχω, δεν ξέρω αν έχω, αλλά δεν νομίζω να έχω, θα το ήξερα. Κάτσε, φίλε. Στο μαγαζί έρχονται εκεί οι γκόμενες, σε γουστάρουν. Ακούν εκεί, γιο, μεν. Όλα εκεί, όλα καλά. Στην πίστα εκεί δεν έγινε τίποτα. Ναι. Καμαρίνι, τίποτα. Καμαρίνι, έχουμε φωτογραφίες, κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Συγχαρητήρια, όλα καλά. Αλλά ως εκεί. Δώσε στοιχεία Facebook, YouTube και τέτοια που θέλεις στον αέρα για να κάνουν κλικ εκεί ο κόσμος. Στο Facebook είμαι σαν Δημήτρης Μανουσαρίδης. Έχω και μια ομάδα που λέγεται Μελοποιός. Έχω και άλλη μια ομάδα που ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Photoshop, τι ασχολείσαι, ρε? Photoshop, μοντάζ και τέτοια. Α, κάνεις και τέτοια? Ναι, μοντάζ, τηλεοπτικά. Ναι, μοντάζ, nice. Πλάκα κάνεις. Θα μας κάνεις μοντάζ την εκπομπή, βρε. Όχι, εδώ έχετε τους καλύτερους. Σε θέλει ο σκηνοθέτης μέσα, ο Αλέξανδρος. Εδώ έχετε τους καλύτερους, δε. Έχουμε, ρε, αλλά θέλουμε χέρια βοηθείας. Να, εδώ ο Αλέξανδρος ο Φεραίος λέει φέρτον. Θέλουμε μοντέρ. Ξέρεις να μοντάζεις κανονικά? Ναι. Πλάκα κάνεις. Το σπούδαζε ή αυτοδίδακτος? Αυτοδίδακτος. Και στο φόντος είναι αυτοδίδακτος. Μπράβο. Ναι, το προσπαθούμε. Ό,τι είναι... σε ό,τι υπάρχει τέχνη προσπαθούμε. Μπράβο, λένε. Τέχνη. Εκεί... όλα καλά, όλα καλά. Θα σου πάει καλά. Κομμάτι τώρα είναι στο φούρνο να ετοιμαστεί κάτι καινούργιο? Είναι, ετοιμάζεται ένα, αλλά είναι στο φούρνο όπως λες. Θέλει λίγη δουλίτσα. Έχουμε στοιχεία, τίτλο, το έχεις σκεφτεί? Έχουμε κουπλέ. Κουπλέ, που λέει, μοιράσου κάτι, αν δεν θες όλο. Κοίταξε τα βράδια πώς τελειώνουν, άκουσε τους στίχους που μελιώνουν, και είναι την καρδιά, δεν την παγώνουν, σου δείχνουν το φως, δεν σε τυφλώνουν. Τα λόγια σου ραγίζουν την καρδιά μου. Ήσουν, δεν το ξέρεις, μπλεγμένη στα όνειρά μου. Κι ας έκλαιγα, δεν έβλεπες ποτέ τα δάκρυά μου. Ήσουν ο αηλίπη που έδειχνε τη χαρά μου. Πω πω, φίλε, αυτό θα γίνει σου ξέ, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι μουσική θα επενδύσεις από πάνω. Θέλω έτσι Arabian style. Arabian. Ναι. Άμα θες να κάνουμε και το βίντεο κλίπ, θα κάνω και τον Άραβα. Είπαμε και τα πάμε και πριν, σε θέλω... Μπράβο, αυτό είναι ωραίο, φίλε, αυτό το κομμάτι θα σε κάτσει. Να ξέρεις. Μπράβο.
Μπράβο, είσαι και καλό παιδί πάρα πολλά, φίλε Δημήτρη. Αυτό για μένα το σημαντικό. Και κούτσου, κούτσου, φασε σκάσει, μην βιάζεσαι. Βρε, ναι, δεν βιάζομαι. Εντάξει, φάρεσαι. Που μπήκαμε λιγάκι. Θα σκάσει το σουξέ το μεγάλο. Μπράβο. Για κλείσιμο, τι έχεις να πεις στον κόσμο? Για κλείσιμο έχω να πω χαρά, υγεία πάνω απ' όλα, να είμαστε χαμογελαστοί. Και το καλοκαίρι βουτιές. Όχι μιζέρια, όχι μιζέρια. Η μιζέρια σκοτώνει. Άμα μιζέρια... δεν έχεις φίλε ευρώ στη τσέπη, δεν θα έχεις μιζέρια. Και χωρίς ευρώ, αν ξέρεις να περνάς καλά, θα περάσεις καλά. Να μας βρεις τον τρόπο, χωρίς λεφτά πώς θα περνάς καλά, δεν ξέρω. Χαμόγελο. Εσύ... όποιος σε βλέπει, χαρά δίνεις. Χαμόγελο, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ, ρε. Τι ωραίο κουμπλιμέντο μας έκανες. Γι' αυτό ήρθα. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Καλοκαίρι θα κάνουμε και βουτιές τώρα. Ποτίδια, ναι, εκεί. Πρέπει να βάλω, μήπως ο γιατρός 10 κιλάκια και οι γυναίκες, πρέπει να βάλω 10 κιλάκια να ακούω στην παραλία, να είμαι έτοιμος. Μπα, κοίταξε να δεις, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Όλες οι γυναίκες είναι τρελές. Θέλουν κοιλιακούς. Αυτό υπάρχει. Εσύ έχεις κοιλιά, ακούς. Αυτό, ωραίο το. Γι' αυτό σου λέω, μήπως τώρα το φάκλα που στο Facebook μου λέει πρέπει να βάλεις 10 κιλά ακόμα. Έτσι, ναι, τι. Γι' αυτό τώρα τρώω το τελευταίο καιρό για να βάλω άλλα 10 κιλά για να βγω παραλία, να είμαι έτοιμος. Λοιπόν, μελοποιείσαι Αστέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ να σου πηγαίνουν όλα καλά, φίλε, γιατί είσαι και καλό παιδό, είπαμε. Και σίγουρα επιτυχία θα σου βγει υπογραφή Μπάμπης Μπατσάρας. Έτσι. Να το ξέρεις. Όπως είπαμε, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Sweet Life Stage. Μπράβο και θερινό. Έτσι. Πλέον. Sweet να είμαστε summer. Καλά. Sweet summer. Μπράβο. Yes. Να είσαι καλά, μελοποιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ πάρα να πολύ. Καλά. Λοιπόν, με το φίλο μου το rapper Yo Man τελειώνει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Παίζουν οι χορηγοί μας και επιστρέφουμε με δεύτερο μέρος, μη φύγει κανείς. Yo!